Θέλω να συνδεθούμε με τη Λευκωσία και τον εξαιρετικό συνάδελφο αλλά και συγγραφέα, τον κύριο Κώστα Βενιζέλο, συντάκτη στο Φιλελεύθερο. Καλημέρα, Κώστα. Καλή σας μέρα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Είμαστε λίγα 24 ώρα πριν την πρώτη κάλπη στην Κύπρο και πριν πούμε το πλαίσιο γύρω από το οποίο, πάνω στο οποίο έχουμε αυτήν την εκλογική διαδικασία, θέλω να μου πεις, με βάση το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό στην Κυπριακή Δημοκρατία, πώς έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Αυτό που έχεις γράψει πριν μερικές μέρες, ότι το πιθανότερο είναι να δούμε ένα από τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα, είτε το Δημοκρατικό Συναγερμό είτε το ΑΚΕΛ, εκτός δεύτερου γύρου, είναι γεγονός? Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, υποψήφιοι τους δηλαδή, κινδυνεύουν να είναι εκτός δεύτερου γύρου, καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις, γύρω στις 35 δημοσκοπήσεις έχουν γίνει από τον περασμένο Μάρτιο, δείχνουν ότι πρώτος φαίνεται ότι θα είναι ο τέος Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Οπότε αν αυτό δεν ανατραπεί τις επόμενες μέρες, γιατί σύμφωνα και με κάποιες πληροφόρηση που υπάρχει, οι κυλιόμενες που γίνονται δημοσκοπήσεις και οι οποίες δεν μπορούν να δουν το φως της δημοσιότητας δεν ανατρέπουν μέχρι στιγμή σε αυτή την τάση. Και χαίρονται οι δύο, δηλαδή ο κ. Σαβέροφ Νιοφίτου που υποστηρίζεται από το κόμμα του το Δημοκρατικό Συναγερμό και ο κ. Μαυρογιάννης που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ, ότι δεν παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Θα είναι ένα θρίλερ εκεί ποιος θα περάσει στη δεύτερη θέση, γιατί είναι πολύ κοντά δημοσκοπικά τουλάχιστον οι δυνάμεις που τους υποστηρίζουν. Αυτό σημαίνει ότι μαθηματικά πάμε και σε δεύτερη Κυριακή? Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Πάντα υπάρχει η δεύτερη Κυριακή. Κανείς δεν μπορεί στον πρώτο γύρο να έχει εξασφαλίσει εκλογή από τον πρώτο γύρο. Αυτό έγινε νομίζω δύο φορές. Την φορά ήταν ο Σπύρος Κυπριανού στις εκλογές του 83 και ο Τάσος Παπαδόπουλος στις εκλογές του 2003 που εκλέγηκαν από τον πρώτο γύρο, δηλαδή 50 συν ψήφους. Αυτή τη φορά και τα τελευταία χρόνια αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχουν δύο γύροι. Άρα έχει σημασία αν θεωρήσουμε σταθερά ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο άλλοτε Υπουργός Εξωτερικών, είναι στο δεύτερο γύρο ήδη ως πρώτος. Έχει σημασία ποιος είναι ο δεύτερος μεταξύ του υποστηριζόμενου από το ΔΣΥ και από τον υποστηριζόμενο του ΑΚΕΛ για το δεύτερο γύρο ή όχι, κατά τη γνώμη σου? Τα σενάρια δεύτερου γύρου, πάντα με τις δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη, δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών, δείχνουν να επικρατεί στο δεύτερο γύρο όποιος κάνει ο αντίπαλος. Όμως έχει σημασία ποιος θα είναι ο αντίπαλος, δηλαδή εάν για παράδειγμα είναι ο κύριος Μαυρογιάννης, είναι πιο εύκολο για το Δημοκρατικό Συναγερμό, παρά το γεγονός ότι υπήρξε αντιπαραθέσεις, επιθέσεις κατά του κυρίου Χριστοδουλίδη, πιο εύκολο θα είναι να υποστηριχτεί και επίσημα ο κύριος Χριστοδουλίδης. Αν είναι ο κύριος Αβέροφ Νιοφίτου, μπορεί το ΑΚΕΛ να μην πάρει ξεκάθαρη θέση. Θεωρώ όμως ότι μπροστά των εντός εισαγωγικών κίνδυνων η ΑΚΕΛική ψηφοφόρη να εκλεγεί ο κύριος Αβέροφ Νιοφίτου, θα στηρίξουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Άρα λογικά με όρους, ας το πω έτσι, επικοινωνιακούς, είναι φαβορή για επόμενος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κύριος Χριστοδουλίδης? Με βάση τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ναι. Τώρα αν γίνουν ανατροπές, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αν διαψευθούν δηλαδή και οι 35 δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα όμως η επόμενη μέρα θα έχει ενδιαφέρον για το πολιτικό σύστημα, κυρίως αυτός που θα έρθει τρίτος, αλλά και ο δεύτερος που θα ηττηθεί. Οπότε θα έχουμε ανακαταδάξεις και θα δούμε και πώς ο νέος πρόεδρος θα σχηματίσει την κυβέρνηση. Λέει ότι θα σχηματίσει, αν είναι ο κύριος Χριστοδουλίδης, κυβέρνηση τεχνοκρατών και κατά πόσο θα μπορεί να διαχειριστεί τα ζητήματα που επίγουν και εκτός από το Κυπριακό που είναι το πρώτο θέμα
και έχουμε και τις εκλογές στην Τουρκία με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, είναι και τα θέματα της ακρίβειας και της οικονομίας που ταλανίζουν την κυπριακή κοινωνία. Τώρα Κώστα, επειδή το ενδιαφέρον είναι το πλαίσιο, θέλω να σε ρωτήσω ευθύς εξ αρχής αν μεταξύ των υποψηφίων υπάρχει ουσιώδης διαφοροποίηση στην προσέγγιση του Κυπριακού. Μεταξύ των τριών ή στο σύνολο. Στο σύνολο υπάρχουν. Είναι 14. Ναι, σωστά, είναι 14. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν υποψήφοι που είναι εναντίον της ζωνικής κοινωνικής ομοσπονδίας, όπως είναι ο Γιώργος Κολοκαθίδης, που κατέρχεται ανεξάρτητος, όπως επίσης και ο υποψήφιος του ΕΛΑΜ, δηλαδή της Κυπριακής Χρυσής Αυγής, που είναι και αυτός εναντίον της ζωνικής, αυτός είναι και υπέρ του ενιαίου κράτους. Τώρα, οι τρεις βασικοί υποψήφοι μπορεί να θεωρούνται ότι ταυτίζονται σε ό,τι αφορά το στόχο της ριζονικής, που κατ' εμένα είναι ένα μοντέλο ξεπερασμένο πλέον, δεν το συζητούν ούτε οι Τούρκοι, νομίζω ότι δεν το συζητάουν ούτε και ο διεθνής παράγοντας πέρα από την ετικέτα. Λοιπόν, οι διαφορές τους είναι ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον τρόπο και η μεθολογία που θα ακολουθήσω. Ο κύριος Αβέρο Νεοφίδου είναι πιο προχωρημένος σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το τι θα πρέπει να αποδεχθεί η δική μας πλευρά, η ελληνική πλευρά στην Κύπρο. Ο κύριος Μαυρογιάννης ήταν και διαπραγματευτής του κύριου Αναστασιάδη, αλλά από τη στιγμή που υποστηρίζεται και από το ΑΚΕΛ είναι σχεδόν παρόμοιες οι θέσεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος στηρίζεται, θα πρέπει να το πούμε έτσι, η ενημέρωση από το Δημοκρατικό Κόμμα, την ΕΔΕΚ, την Αλληλεγγύη και άλλους, έχει μία λογική διαπραγμάτευσης των βασικών ζητημάτων στο Κυπριακό, όπως ήταν το πλαίσιο Κουτέρας, δηλαδή να μπορέσει να το διαπραγματευτεί βελτιώνοντας τα βασικά στοιχεία. Υπάρχει ως προς την προσέγγιση διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Ο στόχος παραμένει και για τους τρεις ο ίδιος. Τώρα, αυτά λένε οι πολιτικοί. Εγώ όμως ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι και συγγραφείς όπως εσύ έχουν πάει τη συζήτηση στην καρδιά του προβλήματος. Δηλαδή, με αφορμή τη στρατηγική της Τουρκίας, σε έχω διαβάσει πρόσφατα, λες ότι η Τουρκία είναι έτοιμη ακόμη να πάρει και το ρίσκο αρχικά, αλλά τις βγαίνουν τα ρίσκα που παίρνει μέχρι τώρα στην περιοχή μας, ακόμη και της προσάρτησης των κατεχομένων. Σε μια περίοδο δηλαδή που εμείς συζητάμε διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με όρους πολιτικής ισότητας των δύο κοινοτήτων, αυτό συζητάμε, εσύ λες ότι η Τουρκία είναι έτοιμη ακόμη και να αλλάξει πίστα. Το πλαίσιο λοιπόν είναι σκληρό για την πολιτική ηγεσία και της Κύπρου και της Ελλάδας. Ναι, εγώ αυτό που φοβάμαι, που ανησυχώ, είναι στην περίοδο αμέσως μετά την εκλογή του νέου Προέδρου. Και θα θυμίσω εδώ τι έγινε, το πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα όταν έγινε τα γεγονότα στα Ίμια. Να μην υπάρξει κίνηση στην μεταβατική περίοδο, δηλαδή πριν την ανάληψη του καθηκόντων του νέου Προέδρου, που είναι 1η Μαρτίου, ή και ακόμη τους πρώτους δύο μήνες προσαρμογής, να υπάρξει μια τέτοια κίνηση από πλευράς Τουρκίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τουρκία είχε πάντα την επιλογή της προσάρτησης ενώπιον της, όμως την τελευταία περίοδο έχει επεξεργαστεί το σενάριο αυτό και το έχει παρκάρει κάπου, έτσι, έχοντας το όμως ψηλά και ερχόντας το ψηλά σε ό,τι αφορά τις επιλογές της. Και το θέμα είναι το εξής. Λέει η Τουρκία, ή θα πάμε σε μια συμφωνία αναγνώρισης του ψευδοκράτους, ή θα προσαρτήσω και θα σωματώσω την κατεχόμενη Κύπρο. Δηλαδή, προς κρεμός και πίσω γκρεμός. Και πίσω γκρεμός. Αυτές είναι οι εναλλακτικές που δίνει. Είπες όμως και κάτι ακόμη. Ότι και ο διεθνής παράγοντας μπορεί φραστικά να μιλάει για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία,
Στην πράξη όμως άλλα δείχνει η συμπεριφορά του. Ακόμη εγώ τολμώ να πω, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις, και η συμπεριφορά των απεσταλμένων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ άλλα δείχνουν. Τι δείχνουν? Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι υπάρχουν επαφές όχι με την τουρκοκυπριακή πλευρά, τους εκπρόσωπους του, αλλά και με το ψευδοκράτος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στη λογική των ενδυνάμει μεσολαβητών υπάρχει πίσω από το μυαλό τους, αλλά ουσιαστικά με αυτό λειτουργούν, ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο χωριστές οντότητες, η μία είναι αναγνωρισμένη, η άλλη δεν είναι αναγνωρισμένη, αλλά λειτουργούν σαν κράτη. Με αυτήν την προσέγγιση έρχονται στην Κύπρο και βλέπουμε ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί έργα, βεβαίως με την έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα κατεχόμενα, τα οποία έργα κατασκευάζει το κατοχικό καθεστώς. Άλλο ξύμωρο αυτό. Και έχεις δίκιο, Κώστα. Κώστα Βενιζέλο, θέλω να σε ρωτήσω επίσης, γιατί είναι στα χείλη πολλών ακροατών εδώ που σε ακούν και σου στέλνουν την καλημέρα τους, και όχι μόνο από την Κρήτη. Θέλω να σε ρωτήσω αν σε αυτό το διάστημα η κυπριακή πολιτική ηγεσία και κατ' επέκταση και η ελληνική, αλλά η ελληνική τη βλέπουμε το κι άλλη την Κύπρο, τέλος πάντων, έχει αντίληψη βημάτων καταπάτησης ακόμη και του status quo του υφιστάμενου, δυσμενός φυσικά για την Κυπριακή Δημοκρατία, όλα αυτά που γίνονται στο Βαρόσι, όλα αυτά που γίνονται στην πράσινη γραμμή, το γήπεδο που ακούγαμε την άλλη φορά, έχουν αντίληψη ότι η Τουρκία όσο περνάει ο χρόνος κάνει βήματα? Αυτό που ας με επιτραπεί να πω είναι ότι συνήθως ακολουθούν τις εξελίξεις. Και συνήθως, επειδή δεν υπάρχει διαμορφωμένη στρατηγική, το πιο εύκολο πράγμα είναι να επαναλαμβάνουμε το γνωστό ποιηματάκι ότι είμαστε υπέρ μιας λύσης στα πλαίσια των ΗΠΑ, στα πλαίσια της διζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας κλπ. Το θέμα είναι αν υπάρχουν σχεδιασμοί αποτροπής ή δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν. Διότι η Τουρκία στην αμόχος του, κομμάτι-κομμάτι, με την λογική του Σαλαμιού, επικίζει την περίκλειστη περιοχή και οι αντιδράσεις είναι παίρνουμε ψηφίσματα. Η Τουρκία προελάβει στην νεκρή ζώνη και δεν είναι μόνο το γήπεδο, παίρνει και άλλα κομμάτια στην νεκρή ζώνη και πρέπει να σημειώσω εδώ πως ενημέρωση είναι ότι η νεκρή ζώνη δεν είναι κατεχόμενη. Είναι έδαφος των ελευθέρων περιοχών, το οποίο εκχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία μετά το 1974 τον έλεγχο και την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών για να μην είναι οι αντιπαρασώμενες δυνάμεις πολύ κοντά. Να υπάρχει μια απόσταση δηλαδή και να μπαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη στη μέση. Λοιπόν, βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες κάποιες βλέπουν το φως της δημοσιοτήτας και κάποιες άλλες, ότι έδαφος της νεκρής ζώνης καταλαμβάνεται από τον τουρκικό στρατό. Όλα αυτά δείχνουν τις προθέσεις τους. Όπως και την Τετάρτη, νομίζω, την Τρίτη, με την Τρίτη, ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος της Τουρκίας είχε κάνει βόλτες πάνω από ένα κοίτασμα στην Κυπριακή ΑΟΣ Ερατοσθένη, όπου αναμένεται να υπάρξουν εργασίες. Τόσο καλά. Να μην πούμε για τις βάσεις των μη επαδρομένων που αναγγέλει ο Ερντογάν και όλα αυτά στα κατεχόμενα. Η οποία λειτουργεί όμως. Η οποία λειτουργεί, λειτουργεί, μάλιστα. Βεβαίως λειτουργεί, έχει κατασκευαστεί η βάση, υπήρχε ένα αεροδρόμιο παλιό, αναβαθμίστηκε σε βάση, εδρεύουν νομίζω 4-5 μη επανδρομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για την περιοχή προς τη Συρία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου έχουν δυνατότητα να πετάνε 4 ώρες και από ό,τι έχω ακούσει έχουν μπει και συστήματα τα οποία μπορούν να παρακολουθούν την περιοχή. Και είναι υποσχεδιασμό για κατασκευή μεγάλη ναυτική βάση κοντά στην Αμόχωστο
και ένα ραντάρ για, για τον έλεγχο της, των κινήσεων στη θάλασσα που θα γίνει στην Καρπασία. Αυτά έχουν εξαγγελθεί. Οπότε εδραιώνεται και ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας, αναβαθμίζεται, ενισχύεται, κατασκευάζονται υποδομές, και αν αυτό το μήνυμα δεν είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει να δει το Κυπριακό, τότε ποιο είναι το μήνυμα? Έλατε, και ρωτάνε εδώ ο κόσμος, άρα η Τουρκία με αυτές τις κινήσεις, λέει κύριε Βενιζέλο εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, έχει πιστοποιήσει την αντίληψη του στρατηγικού βάθους που αισθάνεται ότι αποκτά με την Κύπρο. Η Ελλάδα έχει τέτοια αντίληψη? Όχι, δεν έχει τέτοια αντίληψη, και εγώ τουλάχιστον το έχω πει και το έχω γράψει πάρα πολλές φορές, ότι ακόμη και αν οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου δεν είναι αυτές που είναι, δηλαδή ότι ανήκουμε στο ίδιο έθνος και ότι είμαστε και οι δύο, οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι Έλληνες, θα έπρεπε να βρουν τρόπο να αξιοποιήσουν την Κύπρο. Εδώ η Γαλλία, για παράδειγμα, αλλά και άλλες, η Ιταλία, αξιοποιούν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, και η Ελλάδα δεν το πράττει αυτό. Σωστή υπενθύμηση και των Βρετανικών βάσεων. Λέει και εδώ... των Βρετανικών βάσεων, βεβαίως. Mm. Ναι. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, επεκτείνοντας την αρχική τοποθέτηση για την αδιαφορία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας και τολμώ να πω και της ελληνικής κοινωνίας, θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, τον κύριο Βενιζέλο, αν οι πολιτικές ελίτ της Κυπριακής Δημοκρατίας επιθυμούν ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής ενιαίας για τον ελληνισμό, ή αν και αυτές από την πλευρά τους, όπως η ελληνική πολιτική ελίτ, θεωρούν ότι είναι μια χαρά οι αποστάσεις. Ναι. Εγώ θα μπορώ να πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων της Κύπρου, ακόμα και ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι των ελίτ, των πολιτικών και οικονομικών ελίτ στην Κύπρο, θέλουν την Ελλάδα παρούσα. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα, το θέμα η σχέση με την Ελλάδα, ένα κομμάτι πολύ ξεχωριστό που θα μπορούμε να το συζητάμε ώρες. Εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη αυτής της παρουσίας, όχι μόνο γιατί είναι οι Τούρκοι, αλλά γιατί έτσι αισθάνεται ο Ελληνισμός της Κύπρου, να είναι παρούσα και Ελλάδα. Τώρα, αν υπάρχουν πολιτικές διαφορές, αν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, υπάρχουν, αλλά δεν είναι πάνω από αυτό το αίσθημα που σας έχω περιγράψει. Άλλωστε, στην Κύπρο συνήθως, ανεξάρτητα ποια είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα, πάντα υπάρχει, το βλέμμα είναι προς την Ελλάδα. Δυστυχώς και εκεί το Αθηναϊκό κράτος, εσείς το ξέρετε καλύτερα, λειτουργεί με άλλους όρους, και επειδή στην αρχή λέγατε ότι δεν ασχολούνται με τις κυπριακές εκλογές, εντάξει, σε κάποιο βαθμό μπορεί να θεωρηθεί λογικό, όμως βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων των ελλαδικών καναλιών να είναι προς το πρώτο θέμα μια κουβέντα που θα πει παραπάνω ο Ερντογάν, ο οποίος μας πήρε χαπάρι. Μάλιστα. Και παραδίδει στην ελληνική και κυπριακή κοινή γνώμη στις απειλές του και δημιουργεί κλίμα φόβου. Έχεις δίκιο, Κώστα. Ποιος Ερντογάν? Το X κανάλι της Τουρκίας να πει κάτι γίνεται, ναι, πρώτο θέμα. Ακριβώς. Ακόμη χειρότερα. Λέει εδώ ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Βενιζέλο. Θέλω να το ρωτήσω. Οι εκλογές έχουν και ακρίβεια, έχουν και τα εσωτερικά ζητήματα. Ωστόσο, θέλω να το ρωτήσω. Τι ψυχολογία έχει ένας άνθρωπος, ένας Κύπριος που έχει στο ένα χιλιόμετρο τον εχθρό, ο οποίος κατέχει και παράνομα στο σπίτι του? Με τι ψυχολογία πάει στην κάλπη? Ναι, αυτό είναι, εντάξει, όμως αυτό δεν είναι πρώτη φορά, είναι σχεδόν 50 χρόνια στην Κύπρο, και πάντα, ανεξάρτητα αν έχει κινητικότητα ή όχι στο Κυπριακό, το Κυπριακό παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή του υποψήφιου. Έχει σημασία γιατί πάντα όταν ζεις κάτω από αυτές τις συνθήκες της προσωρινότητας, της απειλής, πάντα τα αντανακλαστικά λειτουργούν διαφορετικά
και πάντα το Κυπριακό, ακόμη και όταν λέμε ότι δεν θα γίνει τίποτα, ότι έχουμε βαρεθεί, που δεν ισχύει αυτό, έχουμε κουραστεί, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους Τούρκους, πάντα το Κυπριακό είναι ψηλά. Είναι ψηλά γιατί βλέπουμε, και τώρα που σας μιλάω, βλέπω τη τεράστια σημαία στον μεταδάκτυλο, την τουρκική σημαία στον μεταδάκτυλο και το σύνθημα ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε Τούρκοι, και το σύνθημα που έχουν γράψει οι Τούρκοι στα πλαγιά του πενταδακτύλου στη Λευκοσία, την οποία βλέπουμε όπου και αν γυρίσουμε στη Λευκοσία θα τη δούμε και το βράδυ φροντίζω να την φωταγωγώ. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, καλημέρα στον κύριο Βενιζέλο. Επειδή κατά το μάλλον ήτον ο κύριος Χριστοδουλίδης θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, θέλω να τον ρωτήσω. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι υπέρ της συμφωνίας Αναστασιάδη Ερόγλου, υπέρ της εκλειπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας, και τι λέει για την κατάργηση των εγγυήσεων όταν είναι μέρος του Κυπριακού Συντάγματος? Ναι, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η κατάργηση των εγγύησεων είναι θέση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο και θα πρέπει να πούμε ότι ενώ στο παρελθόν αυτό ήταν ένα άβατο, δηλαδή δεν συζητείτο, εξού και ήταν και στο σχέδιο ΑΝΑΜ η συνέχιση των εγγύησεων και της τουρκικής παρουσίασης στο νησί, μετά το σχέδιο ΑΝΑΜ υπάρχει μια αναπροσαρμογή. Τώρα, όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Χριστοδουλίδη, θεωρούν ότι μια συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν περιλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αν αυτό να απαντώ στο ερώτημα. Κώστα, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σε ρωτήσω γιατί, εντάξει, ραδιόφωνο στην Κρήτη είμαστε και υπάρχει πάντα μια ιδιαιτερότητα μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Πάντα, θέλω να σε ρωτήσω όμως, 50 χρόνια τώρα, καλά το θύμισες, και γενικώς έχεις καταγυνεί όχι μόνο δημοσιογραφικά και συγγραφικά πάνω σε αυτή την ιστορία, την μεγάλη υπόθεση της εισβολής, να μην το ξεχνάμε, και κατοχής τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Αυτό είναι στον πύρινα το θέμα. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Στη ρίζα του αυτό είναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι ήρθε η ώρα, έστω και τώρα, και έστω με την αβελτηρία, τα προβλήματα, την αδιαφορία, τα πισωγυρίσματα, την έλλειψη στρατηγικής, να αντιληφθεί η ελληνική πολιτική σκηνή και η κυπριακή πολιτική σκηνή ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν σελίδα, πίστα, ταχύτητα, πες το όπως θες, γύρω από το Κυπριακό. Γιατί έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως οδεύουμε, το είπες, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, θα διαλέξουμε ή τον γκρεμό ή το ρέμα. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει έστω και τώρα, έστω και μετά από 50 χρόνια, είναι να συζητηθεί σε πανεθνικό επίπεδο η διαμόρφωση μιας στρατηγικής, όχι μια στρατηγική συντήρηση τη κατάσταση ή αδιεξόδων, αλλά που να ανατρέπει τα κατοχικά δεδομένα. Και αυτό μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδο πολιτικό και να αφορά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, αλλά και σε επίπεδο αμυντικό, με την ουσιαστική διαμόρφωση ενός αμυντικού δόγματος Ελλάδος και Κύπρου που ξεκίνησε να γίνει πριν μερικές δεκαετίες και έμεινε στα μισά. Εάν ισχυροποιηθεί ο άξονας Ελλάδος-Κύπρου και στρατιωτικά, θεωρώ ότι αλλάζουν και τα δεδομένα έναντι της Τουρκίας και αυτό θα το αντιληφθεί πρώτη η Τουρκία. Παράλληλα, πρέπει να θυμίσω ότι υπάρχουν οι συμφωνίες, οι τριμερείς με διάφορες χώρες της περιοχής από την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες μπορούν να μπουν και στο θέμα της ασφάλειας, ώστε να ισχυροποιηθεί να ισχυροποιηθούμε και σε αυτό το πεδίο. Εμείς προσφέρουμε ως Ελλάδα και Κύπρος στρατηγικό βάθος τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Αιγύπτο, και αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και προς το συμφέρον το δικό μας και όχι μόνο προς το συμφέρον των χωρών αυτών. Σαφές. Και να κλείσω με το ερώτημα. Η Κύπρος είναι τρεις δεκαετίες σχεδόν μπροστά στο θέμα της αξιοποίησης των αντιδρογοναθράκων και μέσω αυτού και στην οριοθέτηση ΑΟΣ.
η Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε αυτό το θέμα. Παίζει ρόλο σε αυτές τις εκλογές και παίζει ρόλο στην πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή κατά τη γνώμη σου και εδώ χρειάζεται μία επανεξέταση? Φερρυππίν, χρήματα που θα αρχίσουν να αντλούνται ή που αντλούνται πάνε στο Ταμείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας? Δεν έχουν αντληθεί χρήματα και δεν έχω ακούσει κάποιον ότι τα έσοδα θα πάνε στην άμυνα που θα έπρεπε. Πολύ καλή παρατήρηση σου, Γιώργο. Το 2023 θα έχουμε εξελίξεις στο πεδίο των υδρογονανθράκων, γιατί οι εταιρείες έχουν φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να ξεκινήσουν την εκμετάλλευση. Υπάρχουν 2 με 3 κοιτάσματα, 3 βασικά κοιτάσματα, τα οποία φαίνεται ότι θα προχωρήσουν στην αξιοποίηση. Μένει να δούμε πρώτον εάν θα προχωρήσουν, όπως λένε και τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί με την Κυπριακή Δημοκρατία, και μένει να δούμε και την αντίδραση της Τουρκίας. Και μία απορία του φίλου του Σύφη από τα Χανιά. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Βενιζέλο. Έχει το όνομα του μεγάλου συμπατριώτη μου και γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Με όλους τους άλλους οριοθετούμε ΑΟΣ. Πλην Τουρκίας, κατανοητό, λέει, αλλά κυρίως η Ελλάδα. Γιάντα δεν μπορεί με την Κύπρο να κάνει οριοθέτηση ΑΟΣ. Τι της εμποδίζει, τι έχει καταλάβει? Η Κύπρος έχει κάνει και κατοίκον εργασία, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, για το θέμα αυτό. Έχει προσπαθήσει τουλάχιστον, που ξέρω εγώ, 2, νομίζω και 3 φορές να θέσει το θέμα στην ελλαδική πλευρά. Όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση να προχωρήσουν. Αυτό το θέμα της συμφωνίας καθορισμού ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου θα έπρεπε να ήταν η απάντηση της Αθήνας και της Λευκωσίας στο τουρκολιβικό, για παράδειγμα, μνημόνιο. Δηλαδή από τη στιγμή που κάνει κινήσεις η Τουρκία, θα μπορούσε να απαντήσει με μια τέτοια συμφωνία, η οποία θα γίνει στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και με βάση τις κανόνες καθορισμού ζωνών. Αυτό δεν έγινε, και για να είμαι σωστός και ειλικρινής, αυτό δεν γίνεται γιατί δεν το θέλει η Αθήνα. Είναι σαφές. Θα κλείσω όπως ξεκινήσαμε, με ερώτημα του φίλου του Διονύση, που είναι αμιγώς εκλογικό. Επειδή όμως εσύ βιώνεις αυτή τη διαδικασία, λέει, μπορείτε να ρωτήσετε, λέει ο Διονύση, στον κύριο Βενιζέλο, στο σενάριο για το δεύτερο γύρο, τι ποσοστό δίνει οι ψηφοφόροι του ΑΚΕΛ να στηρίξουν Αβέροφ Νεοφύτου εναντίον Χριστοδουλίδη, δηλαδή να υποστηρίξουν τον ιστορικό αντίπαλο του ΑΚΕΛ, τον υποψήφιο του Δυσί, γιατί εδώ, λέει, πολλοί φίλοι μου ΑΚΕΛίτες φαίνεται να μην στηρίζουν Χριστοδουλίδη στο δεύτερο γύρο. Τον θεωρούν πιο επικίνδυνο. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, όπως δεν είναι μεγάλο το ποσοστό των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Συναγερμού που θα υποστηρίξουν τον κύριο Μαυρογιάννη σε περίπτωση που δεν περάσει ο δικός τους υποψήφιος. Είναι αυτοί που θεωρούν, είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν είναι μεγάλο, και είναι αυτοί που θεωρούν ότι επειδή συμπίπτουν οι θέσεις του ΑΚΕΦ και του Δημοκρατικού Συναγερμού στο Κυπριακό, μπορούν να κάνουν μία συνεργασία. Όμως και οι δύο παρατάξεις έχουν εκπαιδεύσει εντός εισαγωγικών τους ψηφοφόρους τους να θεωρούν αντίπαλο δέος η μια παράταξη την άλλη. Δεν εκτιμώ ότι είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό. Το δείχνει άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις, ότι από το 1% της δύναμης του συναγερμού και του ΑΚΕΛ, που είναι νομίζω 4-5%, αυτό μετακινείται από το ένα κόμμα στο άλλο. Αυτό δεν αναμένει ότι θα καθορίσει και το αποτέλεσμα, είναι η δική μου εκτίμηση. Προφανώς είναι τέτοια ιστορική πόλωση ανάμεσα στους δύο σχηματισμούς που και οι ηγεσίες τους να πούν κάντε το, η βάση πολύ δύσκολα θα ακολουθήσει. Κώστας Βενιζέλος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Ευτυχώς που άνθρωποι σαν τον Κώστα Βενιζέλο υπενθυμίζουν και στην ελληνική κοινή γνώμη ότι έρχονται οι κυπριακές εκλογές την Κυριακή, στον πρώτο γύρο. Οπότε. Εγώ ευχαριστώ και μια χαρά μου να συνομιλώ μαζί σου, Γιώργο. Καλή σου ημέρα, Κώστα. Καλημέρα.